Αυτοί είναι οι ηγέτες της Ελλάδος. Ηγετίσκοι και όχι ηγέτες. Η Ελλάς χρειάζεται ηγέτες, γιατί έχει πολίτες αδειωμένους, γιατί έχει Έλληνες οι οποίοι παλεύουν για αυτά που δικαιούνται. Φίλες και φίλοι, σήμερα και χθες όλα τα κανάλια μας έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου για τον τύπο ο οποίος κέρδισε, ήταν πρώτος λέει στις Πανελλήνιες. Ένας Ιρανός. Ένας Ιρανός. Και τον γενοφέρνουν σε όλα τα κανάλια που οι γονείς του έχουν ΜΚΟ όμως. Τυχαίο αυτό. Δηλαδή, ΜΚΟ οι γονείς, χρήμα μπόλικο, το παιδί πρώτος στις Πανελλαδικές. Να το χαίρονται οι γονείς του. Αλλά ο Πρωθυπουργός το πρώτο που έκανε να σηκώσει το τηλέφωνο, να του πει συγχαρητήρια και να τον καλέσει το Μαξίμου. Εγώ την Μυρτώ περιμένω ακόμα να δω τον Πρωθυπουργό να την καλεί στο Μαξίμου επιτέλους, να την καλέσει εκεί, να την μιλήσει. Γιατί να το κάνει αυτό? Διακατέχονται από μια ελληνοφοβία, από έναν ιδιότυπο ρατσισμό εναντίον ημών των Ελλήνων, εναντίον του κάθε Έλληνα ξεχωριστά. Δεν λέω σας μισούν, λέω ότι σας απαξιώνουν, δεν τους ενδιαφέρεται, σας θεωρούν δεδομένους. Σας θεωρούν σίγουρους, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα του πολιτικού προσωπικού της χώρας και των πολιτών. Ότι είναι δεδομένοι οι πολίτες. Θα δώσω ένα παράδειγμα. Το πρωί πήγα στον πεζόδρομο μια βόλτα. Με πλησιάζει ένας κύριος. Εξαιρετικά τα λες. Και για την οικονομία και έτσι πρέπει να κάνουμε. Να κάνουμε με το μοντεγνή τομέα, να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Τι ψηφίζεις? Εγώ λέει οικογενειακά. Ανατάμπα μπαντάμ. Ψηφίσαμε λέει ιερέ. Νέα Δημοκρατία ψηφίζω. Του λέω καλά, εσύ έβριζε προηγουμένως τον Πρωθυπουργό. Άλλο Πρωθυπουργός, άλλο η Νέα Δημοκρατία. Η λογική του κομματικού παραλόγου, του λογοτομημένου νεοέλληνα, του νεοραγιά, του Έλληνα που έγινε νεοραγιάς. Εμείς ούτε ραγιάδες είμαστε, ούτε νεοραγιάδες, ούτε νεοέλληνες. Είμαστε Έλληνες και μόνο Έλληνες. Είμαστε Έλληνες πατριώτες που δεν χωράει η αποκολία ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Πραγματικά για το κοινό καλό του κόσμου. Φίλες και φίλοι, αυτή λοιπόν η προσφυγοπλατεία, αυτή η λαμία για κάθε πρόσφυγα, κακομοίρη μετανάστη, δεν προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση. Ο Πρωθυπουργός το έχει πει ο ίδιος. Οι νεοδημοκράτες το ξέρουν. Είναι αντινατιβιστής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πολέμιος του έθνους. Πολέμιος της Ελλάδας. Το λέει. Είμαι εναντίον της αυτοκτονίας και των γηγενών κατοίκων αυτής της χώρας. Και πήγε το 40% των Ελλήνων και ψήφισε αυτόν τον άνθρωπο που λέει ότι είναι εναντίον της Ελλάδος. Είναι απορίας άξιο πως ακόμη και τώρα υπάρχουν Έλληνες που ενώ τους μισεί ο άλλος, ενώ τους απεχθάνε το άλλος, ενώ δεν τους θέλει ο άλλος, αυτοί το ξαναψηφίζουν. Και θα πω και κάτι. Είναι άδικο για τον Έλληνα. Είναι προσβολή για τον Έλληνα, ξέρετε. Τον ευφυέστερο λαό του κόσμου. Γιατί είμαστε οι πιο ευφυείς άνθρωποι. Δεν θα φτιάχναμε πολιτισμό. Δεν θα είχαμε την Πύλο, τον Νέστορα, τον σοφό αυτό γέροντα ή μεγάλο σε ηλικία κατά την Ιλιάδα. Αυτός ο λαός που μεγαλούργησε, οι προγονείς σας δηλαδή, να έχουν λογοτομηθεί κατά αυτόν τον τρόπο. Αδικούμε την καταγωγή μας. Αδικούμε τη φύση μας. Αδικούμε τον πολιτισμό μας. Αδικούμε την ίδια την ύπαρξή μας συμπεριφερόμενοι με αυτόν τον τρόπο. Και ξέρετε, οι λίγο μεγαλύτεροι κλείσαμε μια πορεία και μια διαδρομή. Αλλά υπάρχουν νέα παιδιά. Πώς θέλει ένα γόρι μου εσένα? Αχιλέα. Ωραίο όνομα, Αχιλέα, Μυρμηδόνα. Πόσο είναι τόσο, Αχιλέα μου? 20. 20 χρονών. Εσύ πόσο, Κωνσταντίνε? 31. Εσύ πόσο είσαι, μικρή? Έλα πιο εδώ, εσύ με το μπλε, μην κρύβεσαι. Πώς έλενε εσένα, όχι εγώ. Και εσένα, Κωνσταντίνο. Πόσο χρόνο είσαι? 11. 11 χρονών παιδί. Αυτό το παιδί 11 χρονών, σε 8 χρόνια, θα λέει δύο πράγματα. Πρέπει να επιλέξουμε ποιο από τα δύο θα πει. Ή θα πει, είχα πάει εκεί σε μια εκδήλωση στην Καλαμάτα, μιλούσε ένας περίεργος τύπος που τον έλεγα στην τηλεόραση και ήταν εκατοντάδες άνθρωποι από κάτω και τον άκουγαν. Άκουγα, μου άρεσαν αυτά που έλεγε, αλλά αυτοί εκεί μέσα όταν έφυγαν ξέχασαν και δεν έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε όλοι μας. Να λέει, ήμουν κι εγώ εκεί όταν άλλαξε η Ελλάδα. Όταν ξεκίνησε από την Καλαμάτα και από την Μεσσηνία να αλλάξει η πορεία του τόπου
Κωνσταντίνος, ο Αχιλλέας και ο κάθε μικρός Έλληνας, όλοι έχουμε παιδιά ή αγώνια. Μην το κάνετε για τον εαυτό σας. Κάντε το για τα μικρά παιδιά.